ήρθατε στον 13ο Olympus Marathon, στο μοναδική ομορφιά και ιστορία βουνό του Ολύμπου. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Όλυμπος αποτελούσε την κατοικία των θεών. Μπορεί να έχουν περάσει πολλά εκατομμύρια χρόνια από τότε, ωστόσο ο Όλυμπος εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς. Όχι μόνο για όσους έχουν επαδίσει τα μονοπάτια του, αλλά κυρίως για αυτούς που επιλέγουν κάθε χρόνο να συμμετέχουν σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και συνάμα συναρπαστικούς αγώνες ορεινού τρεξίματος, τον Olympus Marathon. When I saw the race, I thought, I've got to come here. And, you know, I've got to do this one. This is a must. Olympus Marathon is a must for mountain marathoners. Η διαδρομή που καλούνται να καλύψουν οι αθλητές ακολουθεί την ιερή πορεία της αρχαιότητας, τότε που οι προσκυνητές της πόλης του Δίου ανηφόριζαν κάθε καλοκαίρι στις κορυφές του Ολύμπου για να τιμήσουν το Δία. Η ομορφιά στο οροπέδιο των Μουσών των ζωναριών κάτω από το θρόνο του Δία, αλλά και του φαραγγιού του Ενιπέα, που παντρεύονται με την ελληνική μυθολογία, αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης για εκατοντάδες Έλληνες και διεθνείς αθλητές. Συνολικά 790 αθλητές από 22 χώρες θα βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης με στόχο να τρέξουν ένα από τους πιο ιδιαίτερους ορεινούς μαραθώνιους για να κατακτήσουν το μυθικό βουνό. Συνολικά 44 χιλιόμετρα θα πρέπει να καλυφθούν από τους αθλητές με όπλα μόνο το σώμα, την ψυχή και το μυαλό. The mental part is probably the hardest, the most difficult for me. So I try to just keep my mind off the race if I can and not talk about it so much. Mental preparation is the most important factor for this race because even if you have prepared really, really much, it's not enough. To finish this race. Εκτός όμως από τους μεγαλύτερους και πλέον έμπειρους αθλητές ορεινού τρεξίματος, ο Olympus Marathon δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία και στα μικρά παιδιά να πάρουν μια γεύση από την ομορφιά του αθλήματος μέσω των παιδικών αγώνων. Μια μέρα πριν την εκκίνηση του Olympus Marathon, 300 περίπου παιδιά από 6 μέχρι 12 ετών είναι έτοιμα να πάρουν το βάπτισμα του πυρός στο ορεινό τρέξιμο κάτω από τη σκιά του μυθικού βουνού. Η εκκίνηση του 13ου Olympus Marathon δόθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου στις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής. Από το σημείο αυτό, οι αθλητές θα χρειαστεί να ακολουθήσουν μια ανηφορική διαδρομή 21 χιλιόμετρων πριν να αγγίξουν τα 2.700 μέτρα υψόμετρο στο οροπέδιο των Μουσών. Το πρώτο σκέλος της διαδρομής αποτελείται από ένα ασφάλτινο τμήμα 4 περίπου χιλιόμετρων μέχρι το σταθμό Ξηρολάκη, όπου και ξεκινάει η ανάβαση, μέχρι το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος σε υψόμετρο 2.650 μέτρων εκεί, όπου βρίσκεται και ο κεντρικός σταθμός τροφοδοσίας των αθλητών. Από 2 ώρες 26 λεπτά ανάβαση στο ρέμα του Ορλιά και στο αλπικό τοπίο Σασκούρτα, οι πρώτοι αθλητές άρχισαν να καταφτάνουν στο καταφύγιο του Χρήστου Κάκαλου και ήρθαν αντιμέτωποι με την απαράμιλη ομορφιά του οροπεδίου των Μουσών αλλά και του Στεφανιού. Είναι μαγικό όλο αυτό που βλέπεις. Ουσιαστικά, ενώ έχεις τρέξει 3 ώρες και έχεις κάνει 2.800 μέτρα ανάβασης, μαγεύεσαι από το τοπίο και έτσι ξεχνάς το προηγούμενο τρέξιμο. Βρισκόμαστε στο οροπέδιο των Μουσών, το οποίο αποτελεί το ψηλότερο και ίσως πιο δύσκολο σημείο του Olympus Marathon, γιατί οι αθλητές φτάνοντας εδώ έχουν καλύψει περίπου το μισό του αγώνα και είναι ένα μέρος καθαρά αλπικό, στο οποίο οι συνθήκες μεταβάλλονται πολύ γρήγορα. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό,
και τροφοδοσία των αθλητών, γιατί ερχόμενοι κουρασμένοι εδώ μετά από 21 περίπου χιλιόμετρα συνεχόμενης ανηφόρας, αρχίζουν μια μεγάλη κατάβαση αρκετών χιλιόμετρων και μεγάλης ψωμετρικής διαφοράς. Έχοντας πλέον αφήσει πίσω τους το καταφύγιο, οι αθλητές έβλεπαν να ανοίγεται μπροστά τους η εντυπωσιακή εικόνα του θρόνου του Δία. Μετά τα ζωνάρια, σειρά έχει το κομμάτι της κατάβασης. Με το βάρος της υπερπροσπάθειας στο ανηφορικό κομμάτι να είναι αισθητό στο σώμα τους, οι αθλητές βρίσκονται αντιμέτωποι με περισσότερα από 2.300 μέτρα αρνητικής υψομετρικής διαφοράς, αρχικά στο αλπικό τμήμα του Ολύμπου, στη συνέχεια μέσα στο ελατοδάσος και τέλος στο φαράγγι του Ενιπέα. Είμαι ιδιαίτερα καλό στην κατάβαση, οπότε πάντα περιμένω αυτή τη γλυκιά στιγμή να αρχίσει η κατάβαση και να πάω το μέγιστο που μπορώ. Το φαράγγι του Ενιπέα, το τελευταίο δεκάρι του αγώνα πριν την είσοδο στην πόλη του Λιτόχωρου, δοκιμάζει πραγματικά τις αντοχές των αθλητών. Συνεχόμενες αναλλαγές κλίσης, απότομα σκαλοπάτια και κλειστερά σημεία συνθέτουν το σκηνικό στο τελευταίο κομμάτι του Ολύμπους Μάραθον πριν τον τερματισμό. Το νήμα στη γραμμή του τερματισμού έκοψε πρώτος ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος μετά από 4 ώρες και 37 λεπτά, αφήνοντας πίσω του κατά 3 λεπτά τον περσινό νικητή, Ισπανό Χεσέτ Χερνάντες, και τρίτο, το Χάρη Καλαμπούκα. Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η παγκόσμια πρωταθλήτρια του Sky Running, Στίβι Κρέμερ. Η Αμερικανίδα, στην πρώτη της συμμετοχή στο θεσμό, έκανε ρεκόρ διαδρομής με επίδοση 5 ώρες και 21 λεπτά. Στη δεύτερη θέση κατέλαβε η Γλυκερία Τζιατζιά, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Δήμητρα Μπίκα. Μόλον ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί 7 ώρες από την εκκίνηση, αρκετοί αθλητές συνεχίζουν να περνούν τη γραμμή του τερματισμού. Το χρονικό όριο που έχουν δώσει οι διοργανωτές, ώστε να είναι έγκυρος ο τερματισμός, είναι 10 ώρες. Συνολικά, 566 αθλητές κατάφεραν να τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου των 10 ώρων που είχαν ορίσει οι διοργανωτές. Στιγμές συγκίνησης, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους παρευρισκόμενους, στο χώρο του τερματισμού διαδέχονταν η μία την άλλη. Δεν συγκρίνεται με κάποιο άλλο βουνό στην Ελλάδα. Εντάξει. Υπάρχουν βουνά και υπάρχει ο Όλυμπος. Πάνω είναι φοβερά με το που τελειώνει την ανάβαση, αντικρίζει ένα βουνό που μπορεί να σε μαγέψει. Πρώτη φορά τον έκανα, πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Ευτυχώς τα πήγαμε καλά. Νιώθω αφενός πολύ όμορφα γιατί ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, το αποτέλεσμα πάντα είναι πολύ σχετικό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω να πιεστώ στο μέγιστο που μπορώ. Και ο καλύτερος θα κερδίσει. If I wanted to win a race, this is the race to win. It's amazing. It's a great feeling I have. Everyone here is so nice and so friendly. You just want to make them so happy. Ο 527 μου δίνει ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα και είναι και ρεκόρ διαδρομής μαζί με τη Στίβη που έκανε 5.21, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Παρά τη δεδομένη εξάντληση, φυσικό επακόλουθο μετά από ένα τόσο απαιτητικό αγώνα, το χαμόγελο που ζωγραφίζεται στο πρόσωπο όλων εκείνων που ανεβαίνουν στο πόντιουμ για να παραλάβουν τα μετάλλια τους, είναι ζωντανή απόδειξη πως η δύναμη και η θέληση του ανθρώπου μπορεί να τον κάνει μικρό θεό. Αυτή είναι η εικόνα που θα κρατήσουμε όλοι ζωντανοί μέσα μας μέχρι να ξανανταμώσουμε. Ραντεβού λοιπόν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου του 2017.